Λάκι μου, λάκι μου, όπως βλέπεις αγοράσαμε μία γλάστρα για να τη βάλουμε στο γραφείο μας. Τη βλέπεις, λάκι μου? Α, καλά. Α, καλά, καλά, φιαλάκι. Δεν είδες τη γλάστρα? Κατάλαβα ότι μου έλειπε μία γλάστρα. Και σκέφτηκα γιατί να έχω τα αποξηραμένα λουλούδια που έχω πάρει από την Κυριακή και να μην πάρω μία γλάστρα για να αναβιώσω το παλιό φυτό που είχα στο γραφείο μου. Τέλεια. Και στο θέμα μας τώρα που θέλαμε να συζητήσουμε. Ήθελα να συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα έτσι θεωρητικό διηγητικό το οποίο προκύπτει επειδή σήμερα, Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022, το λέω προσεκτικά γιατί τελευταίως κάνω λάθος στις ημερομηνίες. Έχω γυρίσει προλίγου, πριν βγούμε στη γύρα με το Λάκι. Έχω γυρίσει ένα βίντεο το οποίο θα ανέβει στις 5 σήμερα. Όταν βλέπετε αυτό το βίντεο ήδη έχει ανέβει. Που απαντούσα στην επιστολή μιας φίλης που ρωτούσε μήπως έχω εγώ πρόβλημα που δεν μ' αρέσει κανένας. Και σε αυτό το θεωρητικό θέλω να πω κάποιες μετασκέψεις, δηλαδή να προσθέσω πάνω στις σκέψεις που ήδη έχω αναφέρει εκεί πέρα. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο πράγμα είναι η μοναξιά. Το καταλαβαίνω επειδή για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου δεν άντεχα με τίποτα τη μοναξιά. Μου φαινόταν αβασταχτή και δυσβασταχτή. Παρόλο που από μικρό παιδί απολάμβανα τον ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μου, του στυλ ότι μου άρεζε όταν κατάφερνα να περιορίσω τον εαυτό μου και την υπερκινητικότητά μου να καθίσω στο δωμάτιό μου, στο γραφείο μου και να διαβάσω ή να γράψω. Ή μου άρεσε να κάνω μεγάλους μοναχικούς περιπάτους. Παράλληλα όμως ένιωθα ότι αυτό ήταν κάτι κακό. Ότι μια ένδειξη, απόδειξη ότι έπασχα από κατάθλιψη. Φυσικά και έπασχα από κατάθλιψη. Το συζητάμε. Είμαι σίγουρη ότι ως παιδί είχα αδιάγνωστη κατάθλιψη. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η κατάθλιψη στα παιδιά μπορεί να μην είναι φανερή. Επειδή τα παιδιά έχουν υψηλή αυξητική ορμόνη στο αίμα τους, η οποία δρά ως ελιξίριο, μασκαρεύονται τα συμπτώματα της καταθλίψης. Ως παιδί σαφώς είχα καταθλίψη μασκαρεμένη και λόγω γονιδίων, εξαιρετικών γονιδίων, με καταγωγή από την Πάφο, αλλά και καταγωγή και από τη Λέμεσο, γιατί και ο παππούς μου ο Μακαρίτης από την πλευρά του πατέρα μου, ο οποίος ήταν αλκοολικός και πέθανε σε απεξάρτηση, είχε απεξάρτηση 13 χρόνια πριν το πεθάνει, σίγουρα είχε τάση προς τους εθισμούς με ένα καταθλιπτικό υπόβαθρο. Στις εξαρτήσεις υπάρχει ένα καταθλιπτικό υπόστρωμα νευροδιαβιβαστικό. Χημεία του εγκεφάλου δηλαδή ενός ανθρώπου που έχει εξαρτήσεις είναι πολύ παρόμοια με τη χημεία ενός εγκεφάλου που έχει κατάθλιψη. Όπως και να έχει, θεωρούσα τότε ότι ήταν κακό να απολαμβάνω να κάνω πράγματα μόνο μου. Και θεωρούσα ότι είχα πρόβλημα. Και έτσι πίεζα τον εαυτό μου σε μια εξωστρέφεια. Του στυλ προσπαθούσα να βρω φίλες, προσπαθούσα να βρω φίλους και είχα δύο εαυτούς. Είχα έναν εαυτό ο οποίος ήταν πολύ ευτυχισμένος και πολύ ήρεμος να κάθεται μόνος του και να διαβάζει και να γράφει και να προσεύχεται και να γράφει ποίηματα και να περπατά στη φύση και να ασχολείται με τη φύση. Δυστυχώς δεν είχα ζώα στην παιδική μου ηλικία, παρόλο που η μάνα μου είχε μεγαλώσει αγκαλιά με γάτες. Στο σπίτι μας είχαμε ένα χώρο στον οποίο ταΐζαμε πολλά δέσποτα, αλλά επειδή η μαμά μου είχε OCD και είχε ένα ζήτημα με την καθαριότητα, δεν επέτρεπε ζώα στο σπίτι, έτσι δεν είχαμε κατοικίδια. Και τώρα που έχω κατοικίδιο, αντιλαμβάνομαι πόσο ψυχοφέλιμο είναι ένα κατοικίδιο, πόσο ψυχοθεραπευτικό και πόσο αντικαταθλιπτικό είναι και πώς η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε τη μοναχικότητά μας πιο εφικτή και πιο ευχάριστη. Και επίσης, αυτό το έχω πει και σε άλλα βίντεο, η σχέση μου με το κατοικίδιο με έχει φέρει πιο κοντά στον εαυτό μου, με έχει φέρει πιο κοντά στο ζώδες μέρος του εαυτού μου,
στο ζώδιο αυτό. Με έχει κάνει να αποδεχθώ πράγματα που δυσκολευόμουν να αποδεχθώ προηγουμένως. Γιατί ζώντας με το ζώο και βλέποντας πώς τα ζώα κινούνται με βάση τα ένστιχτα, αρχίζεις να απομυθοποιείς και τα δικά σου ένστιχτα και να τα αποδέχεσαι και να τα διαχειρίζεσαι και καλύτερα. Γιατί όπως έχουμε πει και στο βίντεο αυτό που σας ανέφερα, οι άνθρωποι με υψηλή διαφοροποίηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αγάπη μου, και παίρνεις και πολύ αγάπη από το ζωάκι. Οι άνθρωποι με υψηλή διαφοροποίηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λογική τους για να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους όταν αυτά τους δημιουργούν ζητήματα. Δεν είχα κάτι κίνδυνο. Σας παρενώ έτσι με πολύ, πολύ περισσότερο ζήλο από ό,τι έκανα παλαιότερα πρωτού αποκτήσω κατοικίδιο. Όσοι είστε μόνοι και δυσκολεύεστε με τη μοναξιά και έχετε πολύ αγάπη να δώσετε και μου γράφετε, έχω πολύ αγάπη να δώσω, όχι μόνο να πάρω, έχω πολύ αγάπη να δώσω, να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο. Είναι γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα τα καταφύγια. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έχουν πάρει κατοικίδιο έτσι για λογική. Ρευτικές. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πάρει κατοικίδιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας χωρίς να αντιλαμβάνουν την ευθύνη ενός κατοικίδιου και τα έχουν παρατήσει. Εάν όμως δεν έχετε χρόνο, χρήμα, ενέργεια για κατοικίδιο και θα το πάρετε και δεν θα το φροντίζετε και δεν θα συνδεθείτε ουσιαστικά μαζί του, να μην πάρετε. Λοιπόν, ξαναπάω πίσω σε αυτά που έλεγα, ότι όταν ήμουν μικρή φοβόμουν τη μοναξιά και θεωρούσα ότι θα έπρεπε να, όπως και δίποτε, να είμαι με άλλους ανθρώπους και εκβίαζα τον εαυτό μου, έσπρωχνα τον εαυτό μου προς μια εξωστρέφεια και έτσι απέκτησα και το άκουσμα της πολύ κοινωνικής και εξωστρεφούς κοπέλας, το οποίο δεν αναλογεί σε όλο το φάσμα της προσωπικότητάς μου, σαφώς έχω μια εξωστρέφεια, αλλά είναι διάφορα layers, είναι διάφορα στρώματα, όπως είναι το κρεμμύδι που βγάζεις το ένα στρώμα και έχει άλλο στρώμα και έχει άλλο στρώμα και έχει άλλο στρώμα. Ο πυρήνας μου είναι ξεκάθαρα μοναχικός. Οφείλω να το παραδεχτώ στα 47. Και οφείλω να παραδεχτώ ότι μετά από πολλές προσπάθειες να αποφύγω αυτόν τον πυρήνα μου, ο οποίος λατρεύει τη μοναχικότητα, αγαπάει πολύ τη μοναχικότητα, οι οποίες κατέληξαν φυσικά σε σχέσεις συνεξαρτητικές, σε φιλίες προβληματικές και αρρωστημένες, που είδα και έπαθα να ξεκόψω από αυτές, οφείλω να παραδεχτώ ότι πλέον ξέρω ότι γουστάρω τρελά να κοιμάμαι μόνη μου στο κρεβάτι μου, ξέρω ότι γουστάρω τρελά το πλάσμα με το οποίο να μοιράζομαι το 24ωρο μου να είναι αυτό το τετράποδο και κανείς άλλος. Μ' αρέσουν πολύ οι συναντήσεις με ανθρώπους. Για παράδειγμα, πριν 2-3 ώρες πέρασε ο Λάζαρος από το σπίτι μου για να αφήσει ένα φορτιστή του κινητού μου που είχα ξεχάσει την Πάφο και τον είδα για λίγο, φάγαμε μαζί πρωινό, μια χαρά πέρασαμε. Εκείνα ήταν 20-30 λεπτά, μια χαρά ήταν. Αυτές οι σύντομες συναντήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Ή έχω συναντήσει φίλους μου και φίλες μου αυτές τις μέρες που πέρασα πάρα πολύ ωραία σε σύντομες συναντήσεις. Να είμαι συνεχώς μαζί με άλλα πρόσωπα δεν μου ταιριάζει. Χρειάζομαι και αγαπώ τη μοναχικότητα. Χρειάζομαι και αγαπώ το να μένω μόνη μου και να ηρεμώ. Να κάνω το λεγόμενο unwind. Unwind είναι μια αγγλική λέξη που σημαίνει ξεμπερδεύω. Ξεμπερδεύω ή γυρίζω πίσω την κασέτα. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ κέριο και πολύ χρήσιμο για την ψυχική μου ισορροπία και συναισθηματική μου ισορροπία να μην είμαι όλη την ώρα μαζί με κόσμο. Λατρεύω το γεγονός ότι ξυπνάω το πρωί μόνη. Λατρεύω το γεγονός ότι πάω να πλύνω το πρόσωπό μου, πάω στην τουαλέτα το πρωί μόνη. Παίρνω πρωινό και πίνω τον καφέ μου μόνη. Λατρεύω το γεγονός ότι κάθομαι το βράδυ στον καναπέ και παρακολουθώ τα ντοκιμαντέρ που παρακολουθώ και τις σειρές που παρακολουθώ μόνη. Γουστάρω τρελά. Μου είναι δύσκολο να μοιραστώ τον καναπέ μου και τον 1,5 μήνα που φιλοξενήσαμε τον Λάζαρο φέτος, όταν είχε πρωτοβρει τη δουλειά στη Λευκοσία και δεν ήταν έτοιμο ακόμη το διαμέρισμα που νοικιάζει, ήταν δύσκολο για μένα. Όχι γιατί δεν αγαπάω το παιδί μου προς Θεού,
αλλά γιατί είναι τόσο ανώτερο το να έχεις ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου. Και αυτή τη στιγμή στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στις μητέρες και στους πατεράδες που έχουν μικρά παιδιά, στους ανθρώπους οι οποίοι λόγω ηλικίας ή λόγω εξαιρετικά δυσχερών οικονομικών συνθήκων αναγκάζονται να μένουν με τοξικούς γονείς και συγγενείς, στους ανθρώπους εκείνους που είναι φοιτητές και έχουν μπλέξει με έναν κακό, μια κακιά συγκάτοικο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους φροντίζουν ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν άνοια, κάποια μορφής άνοια, όπως το Alzheimer's. Σε όλους εσάς που ίσως να επιθυμείτε εκείνο το ένα λεπτό, εκείνα τα πέντε λεπτά, εκείνα τα δέκα λεπτά, εκείνη τη μισή ώρα, τη μια ώρα που να είστε μόνοι χωρίς κανένα να σας ζαλίζει το κεφάλι σας. Και δεν μπορείτε να το έχετε προς το παρόν και σας εύχομαι να αποκτήσετε το κίνητρο για να μπορείτε να το έχετε. Και το κίνητρο είναι ότι δεν είναι κακό να μένεις μόνος σου, δεν είναι κακό να ξεκουράζεσαι μόνος σου, δεν είναι κακό να επιδιώκεις τη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα μπορεί να συνδυαστεί μια χαρά με την κοινωνικοποίηση, μια χαρά με την ουσιαστική επικοινωνία με υγιείς προσωπικότητες και ανθρώπους αγαπητικούς που ανοίγουμε την πόρτα να έρθουν στη ζωή μας ή που έχουμε ήδη στη ζωή μας και τους επανεπισκεπτόμαστε μετά που είχαμε κλειστεί μέσα λόγω καταθλίψης. Αλλά δεν είναι κακό να έχουμε την μοναχικότητα. Επειδή έχω μοιραστεί μαζί σας ότι όλους εσάς εδώ στο κανάλι ότι οι αρχές του χρόνου είχα ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και αρχές Μαρτίου ξεκίνησα ξανά την αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία προφανώς δουλεύει εξαιρετικά. Στη φάση που ήμουν στην κατάθλιψη δεν ήθελα να βλέπω κανένα. Δεν ήταν υγιής η μοναχικότητα εκείνη. Το ότι δεν είχα όρεξη να πάω για ένα καφέ, δεν είχα όρεξη να πάω για ένα φαγητό, δεν είχα όρεξη να πάω να κάνω μια δραστηριότητα. Αυτό δεν ήταν υγιές. Το να είσαι συνέχεια μόνος, βαρεμένος, βαριεστημένος και να μην βρίσκεις νόημα σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με άλλους ανθρώπους ή να μην βρίσκεις την ώρα και την όρεξη να πας να κάνεις κάποιες δουλειές. Σαν σήμερα εμείς κάναμε πολλές δουλειές. Τι κάναμε, Λακή? Πήγαμε στο φαρμακείο, γιατί έπρεπε να πάρουμε τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής. Πήγαμε στο ανθοπολείο και πήραμε αυτή την ωραία γλάστρα που θα τη βλέπετε τώρα στο background των βίντεο μας. Και πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, το παιδί ήταν στο αυτοκίνητο, σε σκιά και με ανοιχτά παράθυρα. Η χώρα είναι το παιδί και το νερό του. Ναι. Και ταξιδέψαμε περίπου μια ώρα σύνολο για να τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί μένουμε και στο βουνό. Και το κάναμε με την όρεξή μας. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μας υπενθυμίζεται ότι πρέπει να αυτοκίνητο αυτό να πάει για πλήσιμο μετά από όλες τις αμμοβολές. Έχετε βάλει και τα πόδια σας εδώ, σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Το να μην έχεις όρεξη, να πεις δεν βγαίνω από το σπίτι, δεν πάω να ψωνίσω, δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν πάω να πληρώσω λογαριασμούς ή δεν μπαίνω online να πληρώσω λογαριασμούς, τώρα τα περισσότερα online να πληρώνουμε. Ή δεν αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για να κάνω καλύτερη τη ζωή μου. Είχαμε πει σε ένα βίντεο πάλι οδηγητικό για το φτιάχνω επιτέλους το καζανάκι της τουαλέτας μου ή φτιάχνω το πλυντήριό μου για να μην πλανώ τα χέρια μου στο χέρι, ξέρει πια και για ποια τα λέω. Ή κάνω πράγματα τα οποία σίγουρα θα είναι χρήσιμα προκειμένου να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Έτσι, για το ότι η μοναχικότητα δεν είναι κάτι κακό. Ότι πολλές φορές φοβόμαστε τη μοναξιά γιατί θεωρούμε ότι είναι κακό πράγμα η μοναχικότητα. Και ότι σίγουρα χρειάζεται να είμαστε σε επαγρύπνηση για το να δούμε μην τυχόν έχουμε κάποια ζητήματα κατάθλιψης και δυσκολευόμαστε πολύ να αντέξουμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε ζητήματα κατάθλιψης, οπωσδήποτε επισκεπτόμαστε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχολόγο και ψυχίατρο. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε ότι θα δίνουμε στον εαυτό μας αυτά που δικαιούται. Το μόνο πράγμα που δεν περνάει από το χέρι μας είναι το να βρούμε έναν συμβατό ερωτικό σύντροφο. Δεν είναι όμως όλη η ζωή του ανθρώπου μόνο η ερωτική του ζωή. Έχει πάρα πολλά άλλα ζητήματα η ερωτική ζωή του ανθρώπου, τα οποία είναι σημαντικό να τα βλέπουμε σε πολλά άλλα θέματα καθημερινής διαβίωσης και πρακτικής. Θα το πω, είναι υπερεκτιμημένες ερωτικές σχέσεις χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εναντίον τους. Και δεν χρειάζεται να ζούμε τη ζωή μας με μιζέρια επειδή δεν έχουμε άντρα, επειδή δεν έχουμε γυναίκα. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά που περνάνε από το χέρι μας και μας το εύχομαι.